Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Sold out by Art Magazine και αυτή την Παρασκευή στις 8. Με τον Γιώργο Λιναρίτη. Και τον Παναγιώτη Πετρόπουλο. Εδώ στο 7 Art, στο κανάλι που είναι για όλες τις τέχνες. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που θα υπάρχει μια καινούργια εκπομπή. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε στην Αθηναϊκή σκηνή με αφορμή την παράσταση 12η νύχτα του Σέξπιρ. Μαζί μας ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της παράστασης Μιχάλης Καλαμπόκης. Μιχάλη, πώς σου προέκυψε η ιδέα να ανεβάσει τη συγκεκριμένη παράσταση? Η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση όνειρο για εμένα. Είναι η δεύτερη φορά που την κάνω αυτή την παράσταση. Την πρώτη φορά ήταν μόλις είχα τελειώσει τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μου έκανε πρόταση ένας κρατικός οργανισμός να παίξουμε στο Φεστιβάλ Αθηνών με τη συγκεκριμένη παράσταση, που έκανα πάλι τον τρελό το Φέστε. Αυτό που θυμάμαι από τότε είναι, έχω ένα συνήθειο, όταν τελειώνω μια παράσταση σε μια καλοκαιρινή περιοδία, αν ο χώρος αυτός μου άρεσε και με γέμιζε, έχω το συνήθειο προληπτικά να λέω ότι εδώ πέρα εγώ θα ξανάρθω. Όταν τελείωσε αυτή η παράσταση, είπα, εγώ αυτή την παράσταση θέλω να την ξανακάνω σκηνοθετώντας τη. Και τώρα που έχω το δικό μου χώρο, αρκετά χρόνια, το Θέατρο της Αθηναϊκής Σκηνής, μου δόθηκε ευκαιρία να το επεξεργαστώ πάλι και αρκετά χρόνια την έχω στο μυαλό μου. Και νομίζω φέτος ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία. Μίλησέ μας για το ρόλο σου στην παράσταση, Μιχάλη. Γιατί ο τρελός Φέστε? Ο Φέστε, ο τρελός, ο αγαπημένος μου. Ο Φέστε είναι ένας ρόλος που πιστεύω ότι ο Σέξπιρ όταν έγραφε είχε ένα θίασο συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι όταν έγραφε αυτό το ρόλο πρέπει να αγαπούσε πάρα πολύ αυτόν τον ηθοποιό. Είναι ένας ρόλος πραγματικά πάρα πολύ ελεύθερος. Μπορεί να κάνει ό,τι και να κάνει πάνω στη σκηνή, δικαιολογείται. Είναι ο ενορχιστρωτής της όλης κατάστασης. Είναι ο σκηνοθέτης, θα έλεγα εγώ. Στη δική μου αναγνωσή, ο Φέστε είναι ο διαστρεβλωτής της εικόνας των άλλων. Εννοώντας ότι, για παράδειγμα, έχει το Δούκα. Όταν είναι μαζί με το Δούκα, διαστρεβλώνει την εικόνα του Δούκα. Είναι σαν να είναι ο καθρέφτης του Δούκα. Όταν είναι με τη Δούκησα, διαστρεβλώνει τον καθρέφτη της Δούκησας. Και έτσι ξαφνικά αυτός ο ρόλος δεν είναι ένας ρόλος. Είναι 9, 10, 11 ρόλοι, αφού κάθε φορά που βρίσκεται με κάποιον, είναι σαν να σχολιάζει τη λογική των άλλων. Ο Σέξπιρ φωτίζει πολύ καλά ότι ενώ όλοι και καλά είναι λογικοί και ο Φέστε ο τρελός, τελικά ο Φέστε δεν είναι ο τρελός και είναι όλοι οι άλλοι οι τρελοί. Άρα ο Φέστε διαστρεβλώνοντας την εικόνα των άλλων, στην ουσία δείχνει στο κοινό πόσο τρελοί είναι οι άλλοι. Αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος που με ιντρίγκαρε αυτός ο ρόλος. Τολμώ να πω ίσως και περισσότερο και από άλλους ρόλους που κάποιος, αν δει δηλαδή ρόλους που έχω κάνει, θα έλεγε «Α, ο Άμλετ ήταν πιο σημαντικός ρόλος» ή «Ο Εδουάρδος ήταν πιο σημαντικός ρόλος». Πραγματικά αυτός, αν δεν είναι ο top, ίσως να είναι από τους πιο σημαντικούς ρόλους που πιστεύω ότι έχω στην καριέρα μου. Πόσο επίκαιρο είναι το συγκεκριμένο έργο στη σημερινή πραγματικότητα, Μιχάλη? Μιλά για τον έρωτα, μιλά για την τρέλα της φάρσας, επομένως ούτως ή άλλως από τη στιγμή που ασχολείται με δύο πράγματα που ο κόσμος αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, είναι επίκαιρο. Ο Σέξπιρ γενικά σε όλη τη γραφή πιστεύω ότι είναι επίκαιρος, με εξαίρεση κάποιες ιστορικά δράματα που έχει γράψει, που άντε μπορεί να δεις τη διαφθορά της εξουσίας. Οι κωμωδίες του Σέξπιρ όμως πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ επίκαιρες. Και ο τρόπος που ο κόσμος παρορμητικά αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση του έρθει κεραυνοβόλα, είτε αυτή είναι έρωτας, είτε αυτή είναι παρεξήγηση. Είναι τόσο καταιγιστικές οι σκηνές η μία μετά την άλλη και τόσο σύγχρονο το χιούμορ που έχει, που πιστεύω ότι πολύ εύκολα ένας θεατής μπορεί να καταλάβει, να δει τον εαυτό του μέσα σε μία τέτοια παράσταση. Πόσο δύσκολο είναι να σκηνοθετείς τον εαυτό σου και παράλληλα ένα πολυπληθή θίασο πρωταγωνιστών? Είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα, γιατί σαν σκηνοθέτης έχεις οραματιστεί κάτι και όταν το στήνεις το βλέπεις να γεννιέται. Όταν το βλέπεις να γεννιέται, σίγουρα βλέπεις και τις προβληματικές, δηλαδή κάποια πράγματα που έχεις σκεφτεί να μην βαίνουν προς τα εκεί ή κάποια πράγματα που σου προκύπτουν να αρχίσεις να τα συνθέτεις. Σαν ηθοποιός, τώρα απ' την άλλη, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι προσπαθείς να
καταλάβεις τα κλειδιά του σκηνοθέτη και να αρχίσεις σιγά σιγά να βλέπεις αυτό που λέμε στο βάθος του τούνελ, τον ήρωά σου να σε χαιρετάει και να σου λέει «έλα εδώ είμαι». Όταν τώρα έχεις και τις δύο διαδικασίες ταυτόχρονα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε καθυστερήσει. Και επειδή συνήθως η μεγάλη παγίδα είναι ότι σαν σκηνοθέτης μπορεί να αφήσεις τον εαυτό σου και να μην δεις τόσο το ρόλο σου, ή σαν ηθοποιός να μην είσαι τόσο ευρηματικός σκηνοθέτης, να μην το έχεις ψάξει τόσο πολύ. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να έχω κάνει πολλή προεργασία. Δηλαδή, με τη συγκεκριμένη παράσταση κάναμε 2,5 μήνες πρόβα. Πιο πριν, εγώ είχα κάνει προεργασία σαν σκηνοθέτης 3 μηνών. Ούτως ώστε όταν ξεκίνησα με τους ηθοποιούς, όπως και για το δικό μου ρόλο, ήξερα τα κλειδιά, ήξερα ποιο είναι το όραμα, ήξερα. Δεν το έψαχνα σαν σκηνοθέτης πια. Και έτσι, μετά από κάποιο σημείο, όταν στήθηκε το πράγμα, όταν βρήκαμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε, εντάχθηκα κι εγώ μέσα στην πρόβα και μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Συμπληρωματικά να σε ρωτήσω αυτό, δεν έχεις περιέργεια να δεις τον εαυτό σου? Πώς είναι? Όταν σκηνοθετείς, ναι. Συνήθως αυτό που κάνουμε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε εύκολα να το κάνει αυτό, ενώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι αν κάποιος θέλει να σκηνοθετήσει, να το κάνει ανά πάσα στιγμή θέλει. Τώρα βγήκε από τις σχολές τις δραματικές, είναι μεγαλύτερες ηλικίες και απλά δεν έχει ξανασκηνοθετήσει, να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχεις πετύχει στον εαυτό σου μία αυτογνωσία, έναν αυτοέλεγχο, να μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου πώς είναι αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν και κάποια τεχνικά μέσα, θα μπορούσες είτε να κάνεις κάποια βιντεοσκόπηση για να δεις, ή αλλιώς το σύνηθες είναι ότι έχεις κάποιον βοηθό που όταν στείνεις δεν είσαι εσύ πάνω στη σκηνή, βάζεις το βοηθό και όταν έχεις ολοκληρώσει και είσαι έτοιμος να ενταχθείς κι εσύ σαν ηθοποιός μέσα, πλέον βλέπεις, μπαίνεις μέσα. Όλοι οι ηθοποιοί έχουμε το μεγάλο ερωτηματικό, το πώς φαίνεται τώρα αυτό που κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι είναι στην εξέλιξη, στην οριμότητά μας σαν ηθοποιοί, την ώρα που παίζουμε, να καταλαβαίνουμε και τι φαίνεται τώρα κάτω. Ποια είναι η πηγή έμπνευσή σου και στο συγκεκριμένο έργο και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα από την αθηναϊκή σκηνή? Όταν ανεβάζω ένα έργο, λειτουργώ λίγο με το όνειρο. Ενώ είμαστε σε μια ελληνική πραγματικότητα που οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα πρέπει να έχει πάρα πολύ λογική, εγώ προσπαθώ, ενώ πρέπει να μπω μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθώ να μην ξεχνάω το όνειρο. Σε βαθμό που μπορεί κάποιος να με θεωρήσει ότι είναι παιδιάστικη σκέψη, ότι είναι αφελής κτλ. Δεν μ' αρέσει να το βλέπω λογικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή να ξέρω εγώ ότι είναι της μόδας να ανεβάζεις σύγχρονο ρεπερτόριο ή ξέρω εγώ ένα έργο που να αφορά τη σύγχρονη επικαιρότητα και μόνο προκειμένου να κάνεις εισιτήρια ή γιατί αυτό αφορά τον κόσμο. Αν θέλω να κάνω ένα έργο επειδή το έχω όνειρο ή το έχω όραμα, εγώ θα το κάνω και θα προσπαθήσω να βρω πώς θα αγγίξω τον κόσμο. Μου έχει τύχει πολλές φορές να, ας πούμε πέρσι που έκανα τους Πέρσες Σέλτερ, είχα βασιστεί σε έναν εφιάλτη που είδα. Όταν είδα τον εφιάλτη και μετά άρχισα να το επεξεργάζουμε και άρχισα να με τυρανάει, ήταν μονόδρομος, έπρεπε αυτό να το κάνω παράσταση. Δεν είμαι ηθοποιός ή καλλιτέχνης που έχω σαν στόχο να υπάρχω συνέχεια, να κάνω 6 σκηνοθεσίες τη χρονιά, ξέρω εγώ, και να παίζω 800 ρόλους. Το έχω ξαναπεί αυτό και μάλιστα σε κάποιους φαίνεται και λίγο περίεργο. Έχω στόχους συγκεκριμένους και σαν ρόλους και σαν έργα. Σαν σκηνοθέτης να σκηνοθετήσω κάποια συγκεκριμένα έργα και σαν ηθοποιός να παίξω κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Εφόσον έχω το βήμα τώρα και έχω φτιάξει αυτό το χώρο εδώ στην αθηναϊκή σκηνή, θέλω να σιγά σιγά να προγραμματίζω, να κάνω αυτά που έχω σαν όνειρο. Άρα το πώς επιλέγω το έργο, ναι, πρώτα ξεκινάει από αυτή τη λίστα, από αυτόν τον έργο που έχω όνειρο να ανεβάσω. Thank you.
Μίλησέ μας για έναν ρόλο που θέλεις να εσαρκώσεις στο μέλλον και για έναν ρόλο ο οποίος έχει στιγματίσει μέχρι στιγμής την επαγγελματική σου καριέρα. Να ξεκινήσω από το ρόλο. Πραγματικά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί με το που τελείωσα τη σχολή του Εθνικού κατευθείαν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, σημαντικοί σκηνοθέτες, οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν σε κάποιους ρόλους που πραγματικά ήταν σκαλοπάτια να με συστήσουν στο κοινό ή στο θεατρικό χώρο. Ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος να πει για τον Άμλετ. Είναι ένας ρόλος που όταν τον έπαιξα, πραγματικά θυμάμαι ότι είχα χάσει όλο τον κόσμο. Είναι ένα έργο τόσο συμπυκνωμένο που ένας ηθοποιός δεν μπορεί να μπει εξ ολοκλήρου σε αυτό που έχει γράψει ο Σέξπιρ. Πρέπει να επιλέξει πράγματα που θα δείξει. Ο Φέστε ήταν επίσης ένας ρόλος που, ασχέτως αν μου αρέσει αυτός ο ρόλος, τότε με το Φεστιβάλ Αθηνών ήταν ένας ρόλος που πραγματικά, αυτό που είπα και πριν, με σύστησε λίγο περισσότερο στον κόσμο και από πλευράς κριτικής αλλά και θεατρικού κοινού είτε συντελεστών. Θα έλεγα, ή ας πούμε ο Γλάρος που έπαιξα τον Τρέπλιεφ, Βάκχες, Διόνυσο, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι ρόλοι. Θα ήμουν πολύ σκληρός να δικήσω κάποιον από αυτούς ή κάποια συνεργασία με κάποιον σκηνοθέτη. Πιστεύω ωστόσο ότι ο ρόλος που με έχει στιγματίσει λίγο περισσότερο μέχρι στιγμής είναι αυτός του Εδουάρδου του Δεύτερου που έκανα πριν από 2 χρόνια. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία και ήταν ένας ρόλος ενός συγγραφέα του Μάρλοου, πάλι Ελισσαβετιανός, ο οποίος πραγματικά πολλοί τον θεωρούν, αν όχι εισάξιο, καλύτερο σαν συγγραφέα από τον Σέξπιρ. Αυτό το έργο για μένα ήταν μεταπτυχιακό. Για μένα αυτή η προσπάθεια να προσεγγίσω αυτόν τον ήρωα ήταν οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας ηθοποιός πάνω στη σκηνή, το είχε αυτός ο ρόλος. Ήταν και μια παράσταση που πήγε 2 χρόνια, πήγε πολύ καλά και νομίζω με έφερε σε ένα σκαλοπάτι λίγο πιο κοντά στην ωριμότητα, την υποκριτική ωριμότητα που θέλω να πιστεύω ότι πλησιάζω. Δεν έχεις, εμείς τουλάχιστον σαν θεατές. Να είσαι καλά. Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση. Ως Μιχάλης Καλαμπόκης, ποιος είναι ο βαθμός σπουδαιότητας για σένα? Σίγουρα το θέατρο είναι μεγάλη αγάπη. Και πιστεύω ότι αν συναντήσει κανείς ηθοποιούς που είναι και θεατρικοί και τηλεοπτικοί, σίγουρα θα σου μιλήσουν για την αγάπη του θεάτρου. Το θέατρο είναι πάρα πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι σε μία περίοδο 2 ώρων, 2,5 ώρων, 1,5 ώρες, πρέπει να κάνεις μία συνεχόμενη ροή, να είσαι απίκο, δεν υπάρχει cut, πρέπει να έχεις φτιάξει κάτι, που εκείνη τη στιγμή το παρουσιάζεις ζωντανό μπροστά σε μια ζωντανή πραγματικότητα που είναι οι θεατές. Και υπάρχει και αυτή η αλληλεπίδραση. Είμαι θεατρικός ηθοποιός κατά κόρον. Αν κοιτάξει κανείς δηλαδή αυτά που έχω κάνει ή αυτά που έχω σκηνοθετήσει, βρίσκονται προς τα εκεί. Το τι με ενδιαφέρει να κάνω καλλιτεχνικά, σαν ρεύμα, σαν τάση, σαν ακόμα και εικαστικό ή συμβολικό επίπεδο, κυρίως μου βρίσκει διέξοδο στο θέατρο. Από εκεί και πέρα, έχω ζήσει σαν θεατής αλλά και σαν καλλιτέχνης που παρατηρώ άλλους συναδέλφους μου. Όμορφη τηλεόραση, έχω ζήσει άσχημη τηλεόραση, άσχημη σε βαθμό που να λες δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω ζηλέψει δουλειές τηλεοπτικές που θα έλεγα όπα, εδώ πέρα ας πούμε θα μ' άρεσε πάρα πολύ να πάω. Τηλεόραση έχω κάνει ελάχιστα, ειδικά στις αρχές της καριέρας μου, γιατί τότε ήταν μια περπατημένη. Όσοι ηθοποιοί, ήμασταν θεατρικοί ηθοποιοί, να μην κάναμε τόσο τηλεόραση. Ήταν μια γραμμή και της σχολής μου. Για κάποιο λόγο στο Εθνικό Θέατρο, σαν λίγο να μας απαγόρευαν να κάνουμε τηλεόραση. Σαν να είμαστε εμείς προορισμένοι, ξέρω εγώ, να κάνουμε ρεπερτόριο κτλ. Δεν το απέκλεισα αργότερα, όταν είχα μια απεμπλοκή από αυτή την ιδέα. Συνεργάστηκα με ωραίους σκηνοθέτες σε ωραίες εταιρείες παραγωγής και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Ελλάδα την εποχή των 10 εντολών του Κόκκινου Κύκλου και του αστυνόμου Μπέκα, κάποιες ωραίες έτσι, συνεργασίες. Δεν θα έλεγα όχι, σίγουρα μπορεί να αγαπήσω μια τηλεοπτική δουλειά.
Η ζωή μου είναι το θέατρο. Το θέατρο είναι αυτό που ξέρω να κάνω. Το θέατρο είναι αυτό που μ' αρέσει να δημιουργώ. Μέσα στη τηλεόραση ξέρω ότι θα μπορούσα να δώσω πράγματα. Το θέατρο είναι αυτό που ξέρω ότι μπορώ να δώσω περισσότερα. Ο κινηματογράφος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και από τη τηλεόραση και από το θέατρο. Σίγουρα το κοινό μπορεί να πιστεύει ότι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος μοιάζουν. Ναι, μπορεί να μοιάζουν σε κάποια πρακτικά πράγματα, ότι υπάρχει μια κάμερα, υπάρχει ένα boom, ένα μικρόφωνο κτλ. Αλλά τουλάχιστον στο κινηματογράφο έχεις το χρόνο να μπορείς να επεξεργαστείς λίγο περισσότερο την εικόνα και το αποτέλεσμα. Κάτι που στην τηλεόραση δεν το έχεις. Επομένως, ναι, είναι στο επάγγελμά μου, είμαι ηθοποιός. Θα μπορούσα να κάνω και κινηματογράφο και τηλεόραση. Ελπίζω κάποια στιγμή να μου δοθεί η ευκαιρία να τα αγαπήσω εξίσου όσο αγαπάω το θέατρο. Εκτός από σκηνοθέτης και ηθοποιός, είσαι και ψυχολόγος. Θα θέλαμε να μας πεις αν μπορεί αυτή η σου ιδιότητα να συνυπάρξει με το θέατρο και κατά πόσο σε βοήθησε ώστε να ενσαρκώσεις έναν ρόλο ή να σκηνοθετήσεις μία παράσταση. Η ψυχολογία και το θέατρο για μένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ούτως ή άλλως. Και φαντάζομαι ότι όποιος το ακούει του φαίνεται ότι εξυπακούεται. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσω αυτό στον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολο να συστηθώ και σαν ψυχολόγος όπως και σαν ηθοποιός. Όταν τελείωνα τις σπουδές μου, τότε τελείωνα και τις σπουδές μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που τελείωνα ψυχολογία. Πολλοί προσπάθησαν να μου πούνε, Μιχάλη, ένα από τα δύο δεν γίνεται. Τότε ήταν και της μόδας ότι ο ηθοποιός ήταν μόνο ηθοποιός. Και σε καμία περίπτωση ο επιστήμονας δεν θα ασχολείται με την τέχνη. Όσοι επιστήμονες ασχολιόντουσαν με την τέχνη ήταν από χόμπι. Ίσως αυτό να ήταν και λίγο ένα πείσμα δικό μου, να θέλω να πείσω ότι μπορώ να τα κάνω, ότι χωράνε δύο καρπούζια. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο ότι επειδή ήμουν από τους πρώτους ψυχολόγους που ήμουν και ηθοποιούς ή ηθοποιούς που ήμουν και ψυχολόγος, μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι έπρεπε να πείσω ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Όταν στο εξωτερικό αυτό γίνεται κατά κόρον, ας πούμε στις δραματικές σχολές, δεκαετίες σπουδάζεται ψυχολογία, εγώ έπρεπε να κάνω αγώνα για να εντάξω το μάθημα της ψυχολογίας στην ελληνική θεατρική παιδεία. Όχι μόνο με έχει βοηθήσει, γιατί σαν σκηνοθέτες δημιουργούμε κόσμους. Όταν δημιουργούμε κόσμους, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, πρώτον. Δεύτερον, πώς λειτουργεί ο θεατής. Αν θα του δώσω του θεατή ένα ερέθισμα, πολύ πιο απλά, ένα χρώμα. Τι του δημιουργεί αυτό το χρώμα. Αν τώρα κάνω ένα κοντρατέμπο, δηλαδή θέλω να δείξω μια δραματική σκηνή και βάλω μια κωμική μουσική, τι προκαλεί αυτό στον θεατή. Η ψυχολογία, πέρα από την εμπειρική διάσταση ενός σκηνοθέτη που μπορεί αυτά να τα έχει γνωρίσει στη δουλειά, σου δίνει απαντήσεις απέναντι σε αυτά. Πόσο μάλλον τώρα και σαν ηθοποιός που έχεις να φτιάξεις σαν Φραγκενστάιν έναν ήρωα. Όταν πρέπει να φτιάξεις έναν ήρωα, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου τη δομή ενός ανθρώπου. Αυτό τώρα σιγά σιγά με τα χρόνια μου δημιούργησε και μια τεχνική που εγώ προτείνω σαν σκηνοθέτης και σαν καθηγητής υποκριτικής, που έχει κάποια συγκεκριμένα στάδια, μέσα στα οποία έχει να κάνει και με την σημειολογία του ανθρώπου όταν έχει κάποιο πρόβλημα ή τι προσωπικότητα είναι και διάφορα τέτοια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που και αυτή την Παρασκευή στις 8 ήσασταν κοντά μας. Ένα sold out by Art Magazine έφτασε στο τέλος του. Να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια παράλληλα να πατήσετε και το καμπανάκι. Να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook, Instagram και Twitter. Είναι ο Παναγιώτης Πετρόπουλος. Είναι ο Γιώργος Δυναρίτης. Καλό βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή πάντα στις 8. Καλό βράδυ.